Μάχη με τις φλόγες δίνει πυροσβεστική σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. Τρία νέα μέτωπα στη Ζάκυνθο, σε Γλάρο, Άγιο Λέοντα και Άγιο Νικόλαο Βολημών. Στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ανάμεσα σε σπίτια, πολυτελείς βίλες και εστιατόρια, με αποτέλεσμα ο κόσμος που βρίσκεται εκεί να τρομοκρατηθεί, αλλά με την έγκυρη επέμβαση της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο. Την εφαρμογή του σχεδίου ξενοκράτηση και την κήρυξη του νομού Ζακύνθου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για τους επόμενους 6 μήνες ζήτησε με έγγραφό του από τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων και τον συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου, ο Δήμαρχος Ζακύνθου. Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, τόνισε ότι φέτος η Ζάκυνθος είναι στόχος εμπριστών, καθώς μόνο τις τελευταίες ώρες υπήρξαν 10 μέτωπα ανοιχτά. Μεγάλη μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα στις περιοχές Δωριζάτα και Λιβαθώ. Μεγάλη πυροσβεστική δύναμη βρίσκεται στις περιοχές για την κατάσβεση των δύο μεγάλων εστίων, ενώ σύμμαχος της φωτιάς είναι οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Από την πυρκαγιά στη Λιβαθώ δεν έχουν ρεύμα τα χωριά Βλαχάτα και Μουσάτα. Με το πρώτο φως της ημέρας, πυροσβεστικά αεροσκάφη συνδράμουν στο έργο των επίγειων δυνάμεων. Εδώ που κινείται προς το χωριό. Κινείται προς το χωριό. Να πάει να ανοίξει το δρόμο εκεί. Μπορεί να ρίξει λίγο φταγάμου, να κάνουμε μια ζώνη. Την ίδια ώρα μάχη για να σταματήσουν την πυρήνη λέλαπα στην παραλία του Βαρνάβα και να μην επεκταθεί προς το γραμματικό. Δίνουν όλες οι επίγειες και εναέρης δυνάμεις στο μέτωπο αυτής της μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς που μένεται από χθες στην Ανατολική Αττική. Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μαραθώνα, η πυρκαγιά έχει μέτωπο 25 χιλιόμετρων. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, ήταν σε εξέλιξη η εκένωση δύο στρατοπέδων στην περιοχή, τόσο από το προσωπικό τους όσο και από τα πυρομαχικά που είναι αποθηκευμένα, καθώς και δύο κατασκηνώσεων. Ωστόσο, ξεπέρασε κάθε δυσίων η πρόβληψη η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιοχή του Καλάμου. Εμάς μας πήρανε φίλοι μας 3 ώρα στην Χαλκίδα που ήμασταν διακοπές να έρθουμε γιατί έχει φωτιά. Αλλά εμείς βλέπαμε ότι ήταν στον Κάλαμα. Δεν μπορούσαμε να ξέρουμε αν θα έρθει στο Βαρνάβα. Δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει στο Βαρνάβα. Κάποιος την έβαλε ενδεχομένως. Δεν γίνεται δηλαδή από τον Κάλαμο που μέχρι τις 12 η ώρα βλέπαμε ειδήσεις να έρθει τώρα εδώ. Παλεύατε όλη τη νύχτα με τη φωτιά για να μην καεί το σπίτι. Ναι, 3 η ώρα ήρθαμε εδώ, μπήκαμε μέσα, εγώ, ο άντρας μου και ο γιος μου και καλέσαμε την πυροσβεστική και μπήκε μέσα και έσωσε από τη δουλειά. Έσωσε και εγώ τότε το σπίτι. Όπως και έγινε και το παραπάνω. Το πρωί της Κυριακής, λίγο πριν τις 11.30, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην Παλιά Καβάλα. Στο σημείο της πυρκαγιάς έσπευσαν από την πρώτη στιγμή οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ μετά τη μία το μεσημέρι επιχείρησαν από αέρος και δύο πετζετέλ με δύο καναντέρ. Στη μάχη δόθηκαν και οι υδροφόρες του Δήμου Παγκαίου. Ήταν άμεση κινητοποίηση που έγινε, όπως τα λέει ο πρόεδρος. Έτσι πιστεύουμε ότι σε λίγο θα έχει τελειώσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολη η περιοχή και έχουν έρθει τα αεροπλάνα. Δεν ξέρω πώς πήρε φωτιά. Το μόνο που ξέρω είναι ότι υπάρχει μεγάλη οργάνωση. Όλος ο νόμος Καβάλας έχει τεθεί σε κατάσταση γενικής επιφυλακής και σε μερική επιφυλακή έχουν τεθεί οι νομοί Δράμας και Ξάνθης λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν. Την ίδια ώρα, σχέδιο εμπρισμών σε όλη τη χώρα εν ώψη του τριημέρου βλέπουν οι παράγοντες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Κρατικού Μηχανισμού Δασοπυρόσβεσης πίσω από τον μπαράζ των πυρκαγιών που εκδηλώνονται τις τελευταίες ώρες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στελέχη, σε αυτό το συμπέρασμα οδηγούνται από το γεγονός ότι οι πυρκαγιές εκδηλώνονται σε περιοχές στις οποίες ο χάρτης πρόληψης κινδύνου που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο. Οι πυρκαγιές αυτές εκδηλώνονται λίγες ώρες πριν αρχίσουν τα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις σε διαφορετικές περιοχές που έχουν ως αποτέλεσμα την διάσπαση δυνάμεων και την ταυτόχρονη ύπαρξη πολλών μετώπων. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίασε μέσω Twitter την κατάσταση στα πυρήνα μέτωπα, σημειώνοντας ότι χρειάζεται συντονισμένη δράση και όχι θεωρίες συνωμοσίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τους χειρισμούς στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών εξαπέλυσε η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωσή της που εξέδωσε το γραφείο τύπου του κόμματος. Η ανικανότητα της κυβέρνησης και προσωπικά του κατεφημισμένου Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Τόσκα, έχει τραγικά αποτελέσματα. Αυτός είναι ο αποσταθεροποιητικός παράγοντας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απάντησε στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για αυτήν η αντιπολίτευση την ώρα που οι πυροσβέστες και οι συνάνθρωποι μας δίνουν μάχη με τις φλόγες.